Έχουμε και τον Τάκη Ζαμάνη μαζί μας, ο κύριος Τάκη Ζαμάνης, ο οποίος είναι υπεύθυνος συναλλαγών της Μπέτα Χρηματιστηριακή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμάνη. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Και πριν ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας, να δώσουμε την εξήγηση για τον τζίρο σήμερα 243 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ θα θέλαμε να είναι με την απουσία πακέτων, ωστόσο οφείλεται στο πακέτο του ΟΛΘ, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε, έγινε η επίσημη μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ στο ΣΕΓΤ, που είναι αυτή η κοινοπραξία South Europe Gateway Θεσσαλονίκη. Είναι μέσα με Γερμανούς, Γάλλους και με την Βελτέρα Investment, που είναι συμφερόντων του κ. Σαββίδη. Αυτή στην ουσία όλο αυτό πήρε τα 6.753 τόσες εκατομμύρια μετοχές με 34,34 μετοχές το 2031. 231.926. Οπότε στην ουσία από τα 243 που έχουμε, ο καθαρός τζίρος μας περίπου είναι γύρω στα 12, ας πούμε, εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, εάν δεν είχαμε το πακέτο αυτό. Πολύ χαμηλά. Ωστόσο έχουμε το πακέτο αυτό που πέρασε και αλλάζει λίγο την εικόνα. Κύριε Ζαμάνη, θέλω ένα σχόλιο από εσάς για την εικόνα της αγοράς σήμερα, σε συνδυασμό με την εικόνα που εμφανίζουν και οι ευρωπαϊκές αγορές και η Wall Street. Νομίζω υπάρχει και επιρροή από τα έξω σήμερα. Ναι, εάν δούμε σήμερα αυτή τη στιγμή, δηλαδή βρίσκεται τώρα που μιλάμε, ο DAX είναι στο χαμηλότερο της ημέρας, 11.845. Α, είναι σε χαμηλό ημέρας ο DAX. 2,1% είναι, πραγματικά έχει ενταθεί η μία σε αυτή τη στιγμή, και βλέπουμε και ο Dow, τα futures αυτή τη στιγμή είναι 0,82 κάτω, που είναι περίπου γύρω στις 200 μονάδες χαμηλότερα. Ετοιμάζεται να έχει και εκεί. Άρα, δηλαδή, προβλέπεται και η μέρα σήμερα να έχει πίεση. Ξεκίνησε το Τόκιο από το πρωί μείον 4,5, γιατί είχε την αργία εχθές. Οπότε κάλυψε όλη αυτή τη διαφορά που είχε δημιουργηθεί. Και όλες οι αγορές αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο. Δηλαδή, δεν βλέπουμε καμία αγορά. 2,05 κάτω η Γερμανία, 1,98 το Παρίσι, μείον 1 το Λονδίνο, η Ιταλία 1,73, η Πορτογαλία 1,64, η Ισπανία 1,5. Γενικά, όλες οι αγορές αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερα ή πρόκειται να ανοίξουν οι απογευματινές ακόμα χαμηλότερα. Θεωρείτε, κύριε Ζαμάνη, για να κλείσουμε, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα μείνουμε στα σημαντικά. Θεωρείτε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον εμπορικό πόλεμο που διαφαίνεται να ξεκινάει, ότι θα πυροδοτήσει ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στην Wall Street, ανάλογο με αυτό που είδαμε ένα μήνα πριν? Και βεβαίως θα φέρει κάτι αντίστοιχο και σε Ευρώπη αλλά και σε εμάς ενδεχομένως. Θα χρησιμοποιήσω, κυρία Ροδοπούλα, αυτό που είπατε, δηλαδή ότι έχουμε αυτό τον πόλεμο που διαφαίνεται να ξεκινάει. Εάν πραγματικά ενταθεί και αρχίσει από τη μία και από την άλλη μεριά να έχουμε σκληρές ανακοινώσεις και δούμε ότι πια αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο σε στάδιο που θεωρούμε ότι ίσως είναι διαπραγματευτικό στάδιο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα θα πάρουν όντως χειρότερη τροπή, γιατί αυτό που ζητάει η αγορά, οι αγορές γενικά ζητάνε να έχουμε ανάπτυξη, και όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο αυτό που γίνεται νομίζω ότι ροκανίζει αυτή τη δουλειά. Οπότε και φαίνεται να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στη διαδικασία αυτή. Θεωρώ ότι μάλλον όλο αυτό είναι πιο πολύ για να μπούμε σε κάτι διαπραγματευτικό, και έτσι ελπίζω να συνεχιστεί. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και θα καταλάβουμε και τη συνέχεια. Τώρα οι αγορές πάντως βρίσκονται στο χειρότερο σημείο, γι' αυτό το λόγο και έχουμε αυτή την πίεση. Όσο αφορά τα δικά μας βέβαια, έχουμε το δεκαετές μας, και εδώ το ρίσκο έχει ανέβει πολύ, είμαστε στο 4,42, είμαστε σχεδόν στις 400 μονάδες. Έχει ανέβει αρκετά. Έχει ανέβει. Σήμερα 3% πάνω η απόδοση, 4,42, όταν ήμασταν κοντά στο 3,50 μόλις κάναμε το ομόλογό μας. Και είχαμε 280 μονάδες βάσης το spread, και σήμερα είμαστε περίπου στις 390 με 400. Μάλιστα. Όπως είναι φυσικό, μας επηρεάζει η ευρύτερη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας, κύριε Ζαμάνη. Καλή συνέχεια.